Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σάββας Αχιλλέος. Βιογραφικόν. Ο πατήρ Σάββας Αχιλλέος γεννήθηκε στο ορεινό χωριό της Λευκωσίας, την όμορφη Άλωνα, στις 2 Αυγούστου του έτους 1930. Ήταν το πέμπτο και το μικρότερο παιδί μιας φτωχικής αγροτικής οικογένειας. Γονείς του ήταν οι ευσεβείς και θεοφοβούμενοι άνθρωποι, ο Αχιλλής και η Ελένη. Πήγαινε στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και ταυτοχρόνως βοηθούσε την οικογένειά του στις καθημερινές φροντίδες. Ήταν ένα ευαίσθητο, πονόψυχο, έξυπνο και δυνατό παιδάκι. Τις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα φρόντιζε να εφοδιάζει με ξύλα και κλαριά τα ανήμπορα και μοναχικά γεροντάκια και τους άναβε τα τζάκια για να ζεσταθούν. Εκείνοι με τη σειρά τους του έβαζαν ευχές και έφευγαν από αυτόν τον μάταιο κόσμο έχοντας το όνομά του στα χείλη τους. Επειδή ήταν εργατικός και χαρισματικός, γρήγορα έμαθε μόνος του να παίζει βιολί και να συνοδεύει τους γάμους με παραδοσιακά τραγούδια. Παράλληλα έμαθε την τέχνη του τσαγκάρι και επιδιόρθωνε αλλά και κατασκεύαζε τα υποδήματα των συγχωριανών του. Όταν τέλειωσε το σχολείο, έφυγε για να εργαστεί στην Λευκωσία. Εκεί γνώρισε υψηλά αναστήματα πνευματικών ανθρώπων και παράλληλα με την εργασία του για τον βιοπορισμό εργάστηκε ως οικοδόμος, ως εργάτης καθαριστής στα ξενοδοχεία και τέλος άνοιξε ένα μικρό μανάβικο μέσα στην αγορά της Λευκωσίας. Εκτελούσε την πνευματική εργασία που οφείλουμε όλοι μας στην αθάνατη ψυχή μας. Είχε την ευλογία να έχει καλούς πνευματικούς, τους οποίους ευγνωμονούσε σε όλη του την ζωή, διότι του δώσανε τις σωστές συμβουλές και το καλό παράδειγμα. Το έτος 1954 ο πατήρ Σταύρος Παπαγαθαγγέλου, με άκρα μυστικότητα και προσοχή στην επιλογή, ξεκινά να ορκίζει τα πρώτα παλικάρια με σκοπό την έναρξη του αγώνα κατά των Άγγλων κατακτητών και την ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Ο Σάββας του Αχιλλή Αχιλλέος δεν μένει άπραγος. Πάντοτε ειλικρινής και με αίσθημα αυτοθυσίας ορκίζεται τον όρκο της ΕΟΚΑ και μένει πιστός άχρη τέλους. Στην αρχή συμμετέχει στην προετοιμασία του αγώνα για την ελευθερία της πατρίδος του, κάνοντας το μανάβικό του κέντρο συλλογής πολεμοφοδίων και άλλων μυστικών δραστηριοτήτων. Όμως οι εχθροί που παρακολουθούν άγρυπνοι με βοηθούς τους τους προδότες, τον επισημαίνουν και καταφθάνουν για να τον συλλάβουν. Διαφεύγει την τελευταία στιγμή και εντάσσεται στην ομάδα με την ονομασία Ουρανός με υπαρχηγό τον ήρωα Μάρκο Δράκο. 2 ολόκληρα έτη ζει στα δάση σε κρυσφύγετα. Συμμετέχει σε ασκήσεις και επιχειρήσεις της ομάδας του με το ψευδώνυμο Σάββας Αλωνεύτης ή Ασκληπιός. Εκτελεί παράλληλα και χρέη γιατρού νοσοκόμου, μάγειρα, κουρέα και ό,τι είναι συνυφασμένο με προσφορά και φροντίδα και διακονία προς τον συνάνθρωπο. Εκεί γνωρίζει και τον αρχηγό Διγενή, ο οποίος διακρίνει στο νεαρό εκείνο παλικάρι το υψηλό αίσθημα ευθύνης, την ευστροφία, την σοβαρότητα και πλήθος ακόμα χαρισμάτων με κορονίδα όλων την ακλόνητη πίστη και την καθαρότητα ψυχής και σώματος. Του αναθέτει να μεταμορφωθεί σε καλόγερο, να βρίσκεται στη μονή του κύκου,
να παρακολουθεί τις κινήσεις των Άγγλων και όταν είναι ανάγκη εντός ελαχίστων λεπτών να ανεβαίνει στην κορυφή του βουνού και με κωδοποιημένα σήματα να ειδοποιεί την ομάδα και τον αρχηγό. Επίσης ήταν υπεύθυνος και για την διακίνηση της αλληλογραφίας όλης της οργάνωσης. Εκεί στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκου του συνέβησαν τα θαυμαστά γεγονότα της παρέμβασης της Θεοτόκου, τα οποία καθόρισαν όλη την μετέπειτα πορεία της ζωής του. Στις 19 Ιουλίου του 1956 συλλαμβάνεται κατόπιν προδοσίας από Άγγλους στρατιώτες και φυλακίζεται. Παρόλο που στις φυλακές ανακρίνεται από τους ονομαστούς και τους πιο έμπειρους και βάρβαρους Άγγλους ανακριτές, το υψηλό του πνευματικό ανάστημα αλλά και η πάντοτε θαυμαστή παρέμβαση και η αγάπη της Παναγίας μας δεν τους δίνει κανένα δικαίωμα και καμία εξουσία πάνω του. Δεν μπορούν να αποδείξουν τίποτε με βεβαιότητα, ενώ εκείνος δεν αποχωρίζεται λεπτό την Αγία Γραφή. Στηρίζει πνευματικά και παρηγορεί τους συγκρατούμενους αδελφούς του και δεν αφήνει τον χρόνο να πάει χαμένος. Μέσα στις φυλακές υπάρχουν συγκρατούμενοι συναγωνιστές που την χάνουν να είναι καθηγητές του γυμνασίου. Δράτεται της ευκαιρίας για τις πολυπόθητες σπουδές. Σε χρόνο ρεκόρ τελειώνει όλη την ύλη του γυμνασίου και αμέσως μετά την απελευθέρωση Συμφωνία Ζυρίχης Φεβρουάριος 1959 δίνει εξετάσεις και λαμβάνει το απολυτήριο του γυμνασίου. Όλα αυτά τα γεγονότα τα περιέγραψε αργότερα στο βιβλίο του «Τα απομνημονεύματά μου, ΕΟΚΑ, ομάδα ουρανός», 1955-1959. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το στάδιο της ζωής του, είναι πια ελεύθερος να προχωρήσει στην πιο σημαντική απόφαση. Η απόφαση αυτή σφραγίστηκε εξάνωθεν. Στις 31 Μαΐου 1959 χειροτονείται διάκονος στον Ιερό Ναό Φανερωμένης της Λευκωσίας και αναχωρεί για την Αθήνα, όπου ξεκινά τις σπουδές του στην Θεολογική Σχολή Αθηνών. Στην Αθήνα παράλληλα με τις σπουδές αναπτύσσει πλούσια πνευματική και φιλανθρωπική δράση, διατελών διάκονος στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Βύρονα και αφοσιώνεται στην εκμάθηση σχεδόν αυτοδίδακτος και πάλι, με μια μικρή βοήθεια ενός ενορίτη του της γαλλικής γλώσσης, για να μπορέσει να αξιοποιήσει μία υποτροφία για μεταπτυχιακό στην Γαλλία και στις Βρυξέλλες. Μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στην Κύπρο και αφού ενημερώνει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για το πέρας των σπουδών, αποφασίζεται η χειροτονία του εις ιερέα να γίνει στις 15 Αυγούστου του 1964 στην Ιερά Μονή του Κύκου με όλη την μεγαλοπρέπεια και ιερότητα. Έχοντας πλέον την γνώση της γαλλικής γλώσσης και πτυχίο και πάνω απ' όλα την ιεροσύνη, αναχωρεί για τις Βρυξέλλες. Ο δεσπότης της Γαλλίας, κύριος Μελέτιος, τον διορίζει προϊστάμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας των Βρυξελών. Την εποχή εκείνη το Βέλγιο αποτελούσε εξαρχία της Μητροπόλεως Γαλλίας, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα σπουδών στο Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση την ποιμαντική.
Ο πατήρ Σάβας αναλαμβάνει πλούσια πνευματική και φιλανθρωπική και εν κυριολεξία ιεραποστολική δράση για την επιστροφή των Ελλήνων μεταναστών στην αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας. Παρέμεινε στο Βέλγιο επί 4 έτη και κατά την ομολογία του ιδίου Μητροπολίτου, το πέρασμα του πατρός Σάβα Αχιλλέως από την Εκκλησία των Βρυξελών θα μείνει ιστορικό. Αυτό ακριβώς συνέβη. Από το Βέλγιο έφυγε ύστερα από την παράκληση και προτροπή του σεβαστού πατρός Ηλία Τσακογιάννη, ιερέα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Το 1969 ο πατήρ Ηλίας αναγκάστηκε να δεχθεί τον επισκοπικό θρόνο της Μητροπόλεως Δημητριάδος και αγωνιώντας να αφήσει στην θέση του ένα άξιο εμπιστοσύνης εργάτη του Ευαγγελίου, έγραψε στον πατέρα Σάβα στις Βρυξέλλες να δεχθεί να συνεχίσει αυτό το δύσκολο έργο. Επειδή η προσφορά προς τον ασθενή ήταν ο μεγάλος πόθος του πατρός Σάβα, δέχθηκε με τα χαράς και από το 1969 επί 5 ετία υπηρέτησε με αυτοθυσία στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού τους Πάσχοντες. Παράλληλα συνέχισε τις σπουδές του στην φιλοσοφική σχολή από την οποία αποφύτησε το 1974. Τα γεγονότα της εισβολής 1974 των Τούρκων στην Κύπρο δεν τον αφήνουν αδιάφορο. Παρετείται από τον Ευαγγελισμό και σπέβδει στην αγαπημένη του πατρίδα να βοηθήσει όπως μπορεί. Υπηρέτησε στην Μητρόπολη Κυρινίας έως το 1975 και όταν πλέον όλα είχαν παγιωθεί, με την γνωστή σε όλους πλέον σειρά των δυσμενών ιστορικών γεγονότων, έφυγε πάλι στην Ευρώπη για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Επέστρεψε στην Αθήνα και την 1η Μαρτίου του 1976 έλαβε τον διορισμό ως εφημέριος σε μία απόμακρη και νεοδημιουργηθήσα ενορία στην περιοχή του Καρέα, όπου υπήρχαν 2 μικρά παρεκκλήσια του Αγίου Στυλιανού και της Αγίας Παρασκευής. Εκεί ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας και συντελέστηκε το μέγα θαύμα του Αγίου Γεωργίου. Κτίστηκε πρώτα ο ημιυπόγειος ναός που σήμερα εορτάζεται προς τιμήν του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Έπειτα ολοκληρώθηκε ο περίλαμπρος ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Αγίου που ήταν ο προστάτης του γέροντα από την στιγμή που γεννήθηκε. Στο χωριό του έχουν έναν πανέμορφο ναό του και τον Άγιο πάντοτε να θαυματουργεί. Ολοκληρώθηκε η ανέγερση όλων των βοηθητικών χώρων, κηλικείο, αίθουσες κατηχητικών και πολλά άλλα. Θα ήταν όμως μεγάλη αδικία για τον πατέρα Σάβα να προβληθεί σαν έργο του μόνο η κατασκευή και δημιουργία κτισμάτων για την εξυπηρέτηση των ενωρητών, οι οποίοι στο μεταξύ είχαν υπερπληθυνθεί. Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο έργο του, στο οποίο έδινε και την αποκλειστική βαρύτητα, ήταν το πνευματικό. Θείες λειτουργίες, αγρυπνίες, κηρύγματα, εξομολογήσεις, βοήθεια προς τους ασθενείς και τους οχλουμένους από τα ακάθαρτα πνεύματα, διάβασμα ευχών του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Κυπριανού και πολλά άλλα. Ο ιερός ναός ήταν ένας ζωντανός οργανισμός που έσφιζε από ζωή και λειτουργούσε σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο. Για να βοηθήσει τους ανθρώπους περισσότερο έγραψε πολλά και σημαντικά βιβλία.
βλέποντας την νεότητα να παρασύρεται σε μέρη ψυχαγωγίας και διασκέδασης από όπου κάποιοι επιτίδη έβρισκαν ευκαιρία να παγιδεύουν τα ανυποψίαστα θύματα τους, αποφάσισε την ανέγερση πνευματικού κέντρου με σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά προς την νεότητα. Με υπέρμετρες προσπάθειες κτίστηκε ένα περίλαμπρο πνευματικό κέντρο περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα που κάποιοι το παρομοίασαν με τα ανάκτορα του Buckingham. Έγινε η γιορτή της έναρξης της λειτουργίας του. Μόνο το αμφιθέατρο δεν είχε προλάβει ακόμα να ολοκληρωθεί εις το παντελές, ενώ τα καμαρίνια του ήταν πλέον πλήρως εξοπλισμένα. Είχε προγραμματιστεί τον επόμενο μήνα να πραγματοποιηθεί γιορτή για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αυτό δεν στάθηκε δυνατό, διότι ο άξιος λειτουργός του Θεού αναγκάστηκε να παραιτηθεί και συνταξιοδοτήθηκε. Ήταν 15 Μαρτίου του 2006. Ο Χριστός μας και η Μεγαλόχαρη Παναγία μας του έδωσαν μία νέα αποστολή, απομάκρυνση από τις πολλές μέρημνες, νοερά προσευχή, ησυχαστική ζωή μακριά από τον πολύ κόσμο, συγγραφή βιβλίων, κηρύγματα στο ευρύτατο πλήθος των ακροατών του διαδικτύου από διάφορα μέρη του πλανήτη, απαντήσεις στις απορίες και τους προβληματισμούς τους, με άλλα λόγια ένα παγκόσμιο κήρυγμα. Όλα αυτά δεν θα μπορούσε να τα πραγματοποιήσει ο γέροντας κλεισμένος μέσα σε ένα διαμέρισμα της Αθήνας, όπου τον έβρισκαν και τον ενοχλούσαν αδιάκριτα. Η χάρη του Θεού είχε μεριμνήσει από χρόνια και είχε φιλοξενηθεί από μία προσφυλή του οικογένεια σε ένα απομακρυσμένο χωριουδάκι στο νομό Ηλίας. Ένιωσε τόση χαρά και πνευματική ανάταση σε αυτό το μέρος που φρόντιζε με την παραμικρή ευκαιρία να το επισκέπτεται. Διοργάνωνε ομιλίες και κηρύγματα και εξομολόγηση. Χάρη στις προσευχές του έχουν γεννηθεί πολλά παιδιά από άτεκνα ζευγάρια. Έχουν βρει λύσεις σε προβλήματα πλήθος ανθρώπων. Η παλιά πέτρινη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Ο πατήρ Σάβας με δικά του έξοδα φρόντισε και ανακαίνισε τον Ιερό Ναό. 10 ολόκληρα χρόνια πρόσφερε την αγάπη του ο πατήρ Σάβας στην επαρχία του νομού Ηλίας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όμως παραχώρησε ο Θεός μας και τον πήρε κοντά του, στον αληθινό κόσμο, στις 3 Αυγούστου του 2016. Ας έχουμε την ευχή του και να αξιωθούμε να τηρήσουμε τις συμβουλές του, να μείνουμε πιστοί στον Χριστό μας άχρη θανάτου, να μην δεχτούμε για κανένα λόγο την σφραγίδα του Αντιχρίστου, για να ζήσουμε αιωνίως κοντά στον αρχηγό της ζωής, στην Βασιλεία των Ουρανών, γέννητο.